λουλούδια και για άλλη μία εβδομάδα σας χαιρετώ μέσα από το αυτοκίνητο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και πρέπει να πάω σε μία δουλειά που πρέπει να γίνει, τέλος πάντων. Βέβαια δεν παραπονιέμαι γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να οδηγήσω τόσο πρωί και αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ να οδηγώ τέτοια ώρα τόσο πρωί είναι που ακούω την αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι με τον Τσαουσόπουλο στον Athens DJ. Τρελαίνομαι πάρα πολύ αυτή την εκπομπή, μου αρέσει πάρα πολύ το χιούμορ του, γενικότερα γελάω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν γελάω εύκολα με κάτι αστείο, αλλά με τον Τσαουσόπουλο γελάω αρκετά, μπορώ να πω. Είναι και η μουσική που μου αρέσει, όπως ξέρετε. Λοιπόν, και πάω τώρα, αν και έπρεπε να έχω φύγει νωρίτερα. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, μόλις περνάω την έξοδο της Αττικής Οδού και δεν είμαστε σταματημένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή προ-καραντίνας, εδώ πέρα τέτοια ώρα γινόταν πίχτρα. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ακόμα δεν έχουν ανοίξει όλα τα σχολεία, ίσως επειδή σήμερα είναι η πρώτη μέρα που ανοίγουν οι καφετέριες, τέλος πάντων η εστίαση και αυτά. Δεν ξέρω, πάντως, παιδιά, η Εθνική Οδός είναι τέλεια. Είναι τέλεια! Βλογκάκια μου ζητάτε, βλογκάκια γι' αυτό και σας γυρίζω τώρα. Λογικά θα σας έχω και την άλλη εβδομάδα vlog, γιατί θα πάω να βάψω τα μαλλιά μου. Έχει περιποιήσει την άλλη εβδομάδα. Επιτέλους, έφτασε η ώρα να φύγει αυτή η ρίζα, να σταματήσετε να τη βλέπετε. Βέβαια, δεν έχω αποφασίσει ακόμα και τι θα κάνω, αν θα συνεχίσει να υπάρχει ρίζα με τις αντάρκες μου κανονικά σαν μπαλαγιάζει, αν θα τα κάνω όλα εντελώς ξανθά. Γιατί μου έχει περάσει και αυτό από το μυαλό, τέλος πάντων θα δούμε. Αν πάει καλά αυτή η δουλειά που έχω τώρα, πάνε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα θέλω, γιατί μπορεί να μην πάνε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως τα θέλω, θα πρέπει μετά να βρω κάπου ένα κατάστημα που πουλάει παιδικά, γιατί δεν θέλω ό,τι θέλω για το μωρό, πήγαινα στο μολ και το έπαιρνα. Και επειδή δεν θέλω ακόμα να μπω σε μολ και σε τέτοια, δεν θέλω να μπω σε κλειστά καταστήματα, τόσο κλειστά εννοώ, θέλω να βρω ένα κατάστημα που πουλάει βρεφικά είδη, γιατί πρέπει να πάρουμε το πρώτο μας κουτελάκι, γιατί έφτασε αυτή η ώρα. Έχω παραγγείλει ηλεκτρονικά ένα σετ που έχει μέσα κουτάλι, πιατάκια και τέτοια για το μπεμπάκο, αλλά το κουταλάκι που έχει δεν είναι εντάξει για την πρώτη του, για τις πρώτες φορές που θα αρχίσει να τρώει με κουταλάκι, οπότε θέλω να πάρω ένα διαφορετικό που έχω δει και νομίζω πως θα τον βολέψει. Θα πάρω δύο είδη, να σας πω την αλήθεια, γιατί μπορεί να μην τον βολέψει αυτό που εγώ έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να τον βολέψει, οπότε θα πάρω δύο. Θα πάρω αυτό με το καουτσού που είναι μπροστά μαλακό και θα πάρω και ένα κανονικό για να δω τι θα αρέσει στο παιδί. Τουλάχιστον πάει το γάντι με τη μάσκα, έτσι. Μπλε λουλουδάκια, μπλε τέτοια. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Η δουλειά μου δεν πήγε όπως περίμενα και όπως τα ήθελα. Κλασικά, σιγά με πήγαινε. Οπότε τώρα περιμένω ταξί να έρθει να με παραλάβει για να γυρίσω στο σπίτι. Γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Επέστρεψε και με βλέπεις με βραγμένα μαλλιά, σαράστα είναι, δεν ξέρω πώς σου φαίνεται. Νιώθω ότι είμαι ο Bob Marley. Έτσι πως έχουν κάτι στα μαλλιά μου, δεν έχω προλάβει ακόμα να χτενιστώ. Δεν θέλω να τα στεγνώσω, τα αφήνω τώρα που τέλος πάντων ας πούμε ότι οι μέρες είναι λίγο καλύτερες, να στεγνώνουν φυσικά για να αποφεύγω τουλάχιστον τη θερμότητα. Τώρα που έχουν μακρύνει να μην τα ταλαιπωρήσω και μου σπάσουν οι άκρες και χρειάζομαι πάρα πολύ κούρεμα σε λίγες μέρες που θα πάω να βάψω τα μαλλιά μου. Λοιπόν, για όσους απορρίσατε γιατί μπήκα σε ταξί, είχα κατέβει. Γιατί έπρεπε να κάνω μια δουλειά στο αυτοκίνητο. Όπου νόμιζα ότι περιμένοντας εκεί 2-3 ώρες θα γίνει η δουλίτσα μου, αλλά ήσουν γελασμένη, πες. Οπότε είχα το πάρω σήμερα το απόγευμα ή αύριο. Και έτσι γυρίσαμε ταξί. Και εννοείται ότι θα κάνω μπάνιο. Με ξέρετε πώς είμαι. Και θέλω να σας πω λίγο για αυτό το θέμα, γιατί πολλές κοπέλες στο προηγούμενο βίντεο μου είπατε ότι δεν χρειάζεται να προσέχω τόσο πολύ, ότι είναι λίγα τα κρούσματα κλπ. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό που σας έχω πει ότι ο καθένας πρέπει να προσέχει όπως εκείνος θέλει να προσέχει, επειδή έχω στο σπίτι ευπαθείς ομάδες όπου έρχομαι καθημερινά μαζί τους σε επαφή, πρέπει να προσέχω όχι μόνο για το δικό μου καλό, αλλά και για το δικό τους. Γι' αυτό το λόγο βάζω γάντια μάσκες και γίνεται αυτός ο χαμός. Και επειδή επικρατεί και εδώ μέσα ένας χαμός, μέχρι να κάνω ένα μπάνιο, μέχρι να μαζέψω την κουζίνα, πέρασε η ώρα, αλλά περνάει ευχάριστα η ώρα, γιατί
Μιλάω με την Ελεονόρα συνέχεια με ηχητικά μηνύματα κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Είναι πολύ λίγες ημέρες που δεν μιλάμε. Τώρα θα μου πεις τι λέτε καθημερινά, όλο και κάτι θα βρούμε, παιδιά, πραγματικά. Και περνάει πολύ ευχάριστα η ώρα, γιατί ο Μπέμπης έχει φάει, κάθεται στο γυμναστήριό του τώρα. Και όσο εγώ κάνω δουλειές, μιλάω και με την Ελεονόρα και πραγματικά περνάει πάρα πολύ ευχάριστα έτσι η μέρα. Τελικά δεν άντεξα, τα στέγνωσα τα μαλλιά, παιδιά, γιατί έχει βάλει ένα κρύο απίστευτο. Αφού έβαλα τη ζακέτα μου που φοράω όταν έχω βγάλει τα καλοκαιρινά και έχει πιο δροσερές ημέρες, φοράω αυτή τη ζακέτα και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Είναι κοντομάνικη, αλλά παρόλα αυτά με ζεσταίνει, με κρατάει ζεστή. Λοιπόν, με πήρανε πριν λίγο ότι το αυτοκίνητο είναι έτοιμο και μπορώ να πάω να το πάρω. Αλλά πριν κάνω αυτό, πριν χώσω τον πατέρα μου να με πάει τώρα εκεί κάτω, θέλω να σας πω ότι θέλω να κάνω διατροφή. Πρέπει να ξεκινήσω διατροφή, το πήρα σήμερα απόφαση, το σκέφτομαι μέρες γιατί βλέπω ότι η κυλίτσα μου έχει λίγο φουσκώσει. Και εγώ πάντα, άμα θα πάρω κιλά, θα τα πάρω στην κοιλιά. Και όταν θα χάσω από το πρόσωπο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, επειδή στην εγκυμοσύνη είχα χάσει 6 κιλά. Και στην καραντίνα πήρα κιλά. Επειδή όσες με παρακολούθησε, θα βλέπατε το ψωμί πήγαινε σύννεφο, οι κρέπες πήγαιναν σύννεφο, τι θα σου κάνει. Πήρα 3 κιλά μέσα στην καραντίνα, τα οποία πρέπει να τα χάσω γιατί το έχω πάρει στην κοιλιά και φαίνεται. Και πώς θα βγω στην παραλία με φουσκωμένη κοιλιά, θα με βλέπετε και θα μου λέτε Μαρινέλη, είσαι έγκυος πάλι. Ενώ όχι, δεν είμαι έγκυος. Λοιπόν, και θα πάρω διατροφή. Θα καθίσω να σας εξηγήσω και να σας πω από πού θα πάρω διατροφή και γιατί. Γιατί την τελευταία φορά πριν κάνα 2 χρόνια που είχα ξαναπάρει από εκεί, είχα δεχτεί πάρα πολλές ερωτήσεις και δέχομαι ακόμα και τώρα. Δηλαδή, το τελευταίο μήνυμα πρέπει να μου ήρθε πριν καμιά 15 μέρες που τρώγαμε όλοι χωρίς σταματημό. Οπότε θα πάμε λίγο να σας δείξω για να μην έχετε και εσείς ερωτήσεις, γιατί θα ξεκινήσω διατροφή. Θα το βλέπετε λογικά και στα υπόλοιπα vlogs και στις ιστορίες μου στο Instagram. 3 κιλάκια θέλω να χάσω, δεν είναι πολλά. Και μετά θέλω να πω απλά ότι θέλω να συντηρηθώ για να μπορώ το καλοκαίρι να προσέχω, γιατί το καλοκαίρι εγώ συνήθως θα πάρω κανένα 2 κιλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε λέω μπάσκετ το αποφύγω φέτος. Καλά, πέρσι δεν πήρα καθόλου. Και επειδή το ευχαριστήθηκα μέσα στην καραντίνα, έφαγα πάρα πολύ. Έφαγα όσο δεν έτρωγα στην εγκυμοσύνη λόγω της κατάστασης. Πάμε να ανοίξω το λάπτοπ, να σας δείξω και ποια σελίδα είναι, γιατί ακόμα με ρωτάτε. Και να ξέρετε κι εσείς και λίγο πάνω κάτω πώς λειτουργεί. Γιατί τους έστειλε εγώ μήνυμα χθες να μου θυμίσουν πάλι λίγο πώς λειτουργεί. Γιατί έχω σχεδόν 2 χρόνια να πάρω. Τώρα με την εγκυμοσύνη και με όλα αυτά δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, ελάτε λίγο να σας δείξω και μετά θα πάμε στον καθρέφτη για να κοιταζόμαστε. Αυτή είναι η σελίδα που εγώ παίρνω την διατροφή, online διατροφολογικό κέντρο, και σας το δείχνω γιατί με ρωτάτε πάρα πολλές ποια είναι, γιατί πολλές μπερδεύεστε, οπότε θέλω λίγο να σας δείξω ότι έχει και διάφορες φωτογραφίες με το πριν και το μετά. Εμένα μου την είχε συστήσει η αδερφή μου, αν θυμάστε που σας είχα πει σε εκείνο το βίντεο, και της την είχε συστήσει μια φίλη της βασικά, όπου εκείνη είχε χάσει κιλά, ήταν ευχαριστημένη και έτσι πήραμε κι εμείς διατροφή. Εν τω μεταξύ, εγώ μπήκα να διαβάσω και κάποια σχόλια, να δω κριτικές, και διάβασα πάρα πολλά σχόλια και μπορώ να σας πω ότι η δουλειά που ήθελα εγώ τότε να γίνει έγινε και με το παραπάνω. Οπότε, επειδή θέλω τώρα να χάσω 3 κιλά και μου είπαν ότι σε ένα μήνα είναι, γιατί εγώ θέλω μέσα σε ένα μήνα να τα έχω χάσει τα 3 κιλά, μου είπαν ότι γίνεται. Ελάτε να σας πω πώς λειτουργεί, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε και είναι λίγο δύσκολο να τα γράφω σε όλες. Λοιπόν, εκείνοι σου στέλνουν ένα ερωτηματολόγιο με κάποιες ερωτήσεις. Πρέπει να τις απαντήσεις, είναι από τα πιο σημαντικά στάδια, διότι πρέπει να βγάλουν μια διατροφή η οποία να είναι αποδοτική και να γίνει η δουλειά που θέλεις, έτσι. Γιατί αν δεν ξέρουν κάποια στοιχεία για εσένα, δεν γίνεται δουλειά. Θυμάμαι την τελευταία φορά, θα το κάνω και τώρα που θα καθίσω να κάνω την πληρωμή και να στείλω το ερωτηματολόγιο, ότι τους είχα στείλει επίσης το μήνυμα κάποια φαγητά τα οποία δεν τρώω. Δεν ήξερα αν γίνεται, ρώτησα, μου είπαν εννοείται αυτό, γιατί εγώ είμαι και παράξενη στα φαγητά, δεν τα τρώω όλα, οπότε τους έστειλα ότι τα δε φαγητά δεν τα τρώω, θα ήθελα να μην υπάρχουν μέσα στη διατροφή, και έτσι και έγινε. Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπέζης, είναι 25 ευρώ και παίρνεις 2 διατροφές, οι οποίες είναι για ένα μήνα, δηλαδή ανά 2 εβδομάδες αλλάζεις διατροφή, δηλαδή δεν θα τρως συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή κουράζεσαι και τα παρατάς, ενώ έτσι αλλάζει και έχεις μια ποικιλία. Και το καλό είναι ότι είναι η μισή τιμή από ό,τι αν θα πας στα γραφεία. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ που φοβάμαι και λες να πάω σε κλειστούς χώρους, προτιμώ εδώ, μέχρι και τις παραγγελίες στο σούπερ μάρκετ τις κάνω ηλεκτρονικά, οπότε αυτό δεν θα κάνω και με βολεύει καλύτερα. Επίσης, άλλο ένα καλό είναι ότι παρόλο που είναι πολύ οικονομικό, δίνεις μόνο 25 ευρώ για 2 διατροφές, έχεις και πολλή επικοινωνία μαζί τους. Δηλαδή, εγώ είχα κάποιες απορίες την προηγούμενη φορά που είχα κάνει πάλι από εκεί κάποια διατροφή, και επικοινωνούσα μαζί τους και μου στέλνανε πάρα πολύ γρήγορα απάντηση. Δηλαδή, δεν είναι ότι σου παίρνουν 25 ευρώ, σου δίνουν τις 2 διατροφές και σου λέει
Σε ξεχνάμε, δεν έχουμε καμία επικοινωνία μαζί σου. Όχι, ίσα ίσα που μου απαντούσαν και πάρα πολύ γρήγορα μάλιστα. Αυτά, ελπίζω να μην έχετε άλλες απορίες, γιατί πάνω κάτω αυτά είναι. Πάω εγώ τώρα να καθίσω να κάνω την πληρωμή, να απαντήσω και στο ερωτηματολόγιο και να φύγω να πάω να πάρω το αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να πάω να το πάρω το αυτοκίνητο, γιατί μετά θα βρεθώ με κάποιους φίλους μου. Θα πάμε, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό, θα βρεθώ με κάποιους φίλους μου, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πρέπει να έχω αυτοκίνητο, γιατί έχω αφήσει, μπορώ να πάρω τον γονιό μου το αυτοκίνητο, αλλά έχω αφήσει τον πέμπτο κάθισμα μέσα και εννοείται το μωρό χωρίς το κάθισμα δεν πάει πουθενά, οπότε πάμε να κάνω την πληρωμή. Έκανα την πληρωμή και μου απάντησαν τώρα και μου είπαν ότι το πολύ σε 2 ημέρες θα έχω την διατροφή. Οπότε σήμερα είναι Τρίτη. Το πολύ μέχρι την Πέμπτη θα την έχω. Με το που έρθει, παιδιά, την επόμενη μέρα θα ξεκινήσω κατευθείαν. Δεν το αφήνω από Δευτέρα, γιατί κάθε φορά που ξεκινάω διατροφή από Δευτέρα δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάω καλά. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας επισημάνω ότι μιλάμε για διατροφή, δεν μιλάμε για δίαιτα. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι να κάνω δίαιτα, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και ούτε πρόκειται να κάνω. Λοιπόν, εδώ που έχω έρθει να φτιάξω αυτό που θέλω στο αυτοκίνητο, θα με πούνε οι μανιακοί με τα μαντιλάκια, τα ντετόλ. Πραγματικά δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ελπίζω να βρεθεί γρήγορα λύση με τον κορονοϊό, κάτι δεν ξέρω, γιατί δεν με βλέπω καλά. Δεν με βλέπω καλά εμένα. Περνάω όλο τώρα το αυτοκίνητο εδώ πέρα με μαντιλάκι, ντετολάκι. Ελπίζω να είμαι με 2 άνθρωποι και ξεφτυλιστούμε. Αλλά ξέρετε, εγώ τώρα, παιδί μου, το δικό μου το μυαλό. Το κολλημένο και επειδή φοβάμαι, όπως είπαμε, γιατί έχουμε ευπαθείς ομάδες. Προσέχω για να έχω, guys. Θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί επιτέλους θα δω τους φίλους μου, θα δω τις φίλες μου και θα δω και την μπέμπα της φίλης μου που δεν την έχω δει, γιατί γέννησε λίγο μετά από μένα, οπότε δεν μπορούσα να πάω στο μευτήριο να τη δω. Και μετά από όλα αυτά με τον κορονοϊό. Στρίψτε δεξιά. Ευχαριστούμε. Μετά από όλα αυτά με τον κορονοϊό, Παναγίτσα μου, κάνω το σταυρό μου πάντα, το περνάω έξω από εκκλησία. Και επιτέλους θα τους δω, γιατί καταφέραμε να βρούμε ή περισσότεροι τέλος πάντων κάποιο χρόνο. Και θα δω και τον κουμπάρο μου, που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω και τον κουμπάρο μου. Και ειλικρινά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαρούμενη νιώθω αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στρίψτε δεξιά. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Μάλιστα, γλυκούλα μου. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω ότι νιώθω υπερβολικά πολύ χαρούμενη. Βέβαια, καθυστερημένη. Τους είπα ότι θα είμαι εκεί 7 παρά. Αλλά όταν έχεις παιδί, γιατί είναι πρώτη φορά που έτσι τα βγω και έχω και τον baby. Και μέχρι να ετοιμάσω τα δικά του πράγματα, μέχρι, πέρασε η ώρα και δεν είμαι ακριβώς την ώρα μου. Που εγώ ποτέ δεν έκανα τέτοια πράγματα. Πάντα ήμουνα στην ώρα μου. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να αργούνε. Αλλά τώρα ειλικρινά θα ζητήσω συγγνώμη, την επόμενη φορά θα είμαι πιο προσεκτική. Για να το έχω. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το κανονίσαμε και τελευταία στιγμή. Οπότε λίγο και αυτό με επηρέασε στο να αργήσω να φύγω. Παιδιά, είναι πολύ άσχημο αυτό που κάνετε. Στρίψτε αριστερά. Στη συνέχεια, στρίψτε αριστερά. Είναι μια νέα οδηγός μπροστά, έχει ένα τεράστιο νι γυναίκα και από πίσω της κορνάρουνε, λες και τι να σας πω, λες και εμείς ας πούμε δεν ήμασταν ποτέ νέοι για να πάμε έτσι αργά. Όσες ήσασταν σίγουρες ότι το vlog θα πάει και την επόμενη μέρα, να στείλετε το ανθρωπάκι με το σηκωμένο χέρι. Ήμουν σίγουρη ότι θα το τελειώσω χθες το vlog, επειδή ήταν μια γεμάτη μέρα, αλλά δεν κάνω έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως αυτό που είδατε είναι πραγματικότητα. Είχα πάρει κάτι τσιπούρες. Και επειδή είπα να μην τις κάνω στο φούρνο, είπα να τις κάνω ψητές, άναψα πρώτη φορά μόνη μου φωτιά στα κάρβουνα και τις έψησα. Τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο νόμιζα, ήταν πιο εύκολο και τώρα παρακαθίσω να απολαύσω τον κόπο μου. Γιατί δυσκολεύτηκα λίγο στο να βάλω φωτιά, αλλά τα κατάφερα. Η σημερινή μέρα, βασικά το σημερινό μεσημέρι, με βρίσκει μπροστά από την μπαλκονόπορτα να κάθομαι να χαζεύω αυτόν τον υπέροχο καιρό. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ λατρεύω τις βροχερές ημέρες και αυτούς τους συνεφιασμένους πολύ μουντούς
ουρανούς. Δείτε εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Και είναι από τις μέρες που έχει και μπουμπονιτά και αστραπές και γίνεται πανικός. Οπότε τώρα που κοιμάται το μωρό, εγώ συνήθως τα μεσημέρια θα καθίσω κι εγώ μέσα στο δωμάτιο να χαλαρώσω λίγο και να δω το Breaking Bad που μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη σεζόν δεν μου άρεσε τόσο. Τώρα οι επόμενες πάρα πολύ, γιατί έχουν πιο πολύ δράση και έχω αγχωθεί περισσότερο από ό,τι μου αρέσει. Και θυσίασα τη σειρά μου να μην δω τα λίγα επεισόδια που μου έχουν μείνει για να χαζέψω αυτό το θέμα, γιατί τώρα δεν θα το, θα το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά λόγω του ότι καλοκαιριάζει και θα μου λείψουν οι βροχές, θα μου λείψουν οι κρύες ημέρες. Έχω να δηλώσω ότι είμαι απίστευτα συγκινημένη, γιατί πήραμε τα πρώτα μας κουταλάκια και πήραμε και τις επόμενες μας πιπιλίτσες. Αυτές είναι οι πιπίλες για 6 έως 12. Πήρα Dr. Brown πάλι, γιατί μας έχουν βολέψει και οι πιπίλες και τα μπουκάλια πάρα πολύ και τα καθαριστικά είδη που έχω πάρει. Και πήρα πάλι αυτές εδώ πέρα από αυτή την εταιρεία, πήρα ορθοδοντικές, να δούμε αν τον βολέψουν, διαφορετικά θα πάρω κανονικές. Πήρα δύο, για να δω αν θα τον βολέψουν και μετά βλέπουμε. Και πήρα αυτά εδώ πέρα τα κουταλάκια, πήρα τα κανονικά, αυτά εδώ πέρα, και πήρα και ένα σιλικόνης. Αυτό. Πήρα σιλικόνες, οπωσδήποτε πρέπει να πάρω σιλικόνες, διότι έχουν βολέψει τα παιδάκια από τις περισσότερες μου φίλες, δηλαδή... Όποια φίλη μου και αν έχω ρωτήσει, δεν μου έχει πει καμία ότι δεν έχει βολευτεί κουταλάκι σιλικόνης, οπότε πήρα κουταλάκι σιλικόνης για αρχή και μετά βλέπουμε. Η πιπίλα λίγο με προβληματίζει, γιατί είναι εντελώς διαφορετική από την 0 έως 6, αλλά δεν πειράζει. Ήθελα να πάρω ορθοδοντικές, ελπίζω να τον βολέψουν. Και επίσης έχω παραγγείλει και ένα σετάκι με πιατάκι, μπολάκι, άλλο ένα κουταλάκι, ένα πιρουνάκι και ένα ποτήρι. Αυτά είναι για αργότερα βέβαια. Το μπολ θα χρησιμοποιώ εγώ τώρα μέχρι στιγμής, τα οποία είναι από μπαμπού. Έχω διαβάσει τα καλύτερα ότι είναι πάρα πολύ φιλικά προς τα παιδιά και αυτά, οπότε προτίμησα να είναι από αυτό το υλικό. Και βλέπουμε τώρα, παιδιά, βλέπουμε. Κάπου εδώ λέω να κλείσω το vlog. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ νωρίς. Ενώ έξω φαίνεται ότι είναι νωρίς, αλλά όχι. Έχει περάσει, πρέπει να είναι 8 και κάτι. Και μπορώ να πω ότι είναι το μοναδικό πράγμα που μου αρέσει από το καλοκαίρι, που έχει περισσότερη μέρα έξω. Ήθελα επίσης να σας πω, επειδή πολλές μανούλες σίγουρα θα με ρωτήσετε, θα σας φανεί περίεργο που παίρνω φοβάμαι έτσι με τον κορονοϊό, πήγα σε καφετέρια. Πήγα διότι ένιωσα πάρα πολύ ασφαλής εκεί. Σε αυτή την καφετέρια δουλεύει ένας φίλος μας, όπου και εκείνος έχει πολύ μωρό, σαν το δικό μας. Και μας είπε ότι είναι πολύ ασφαλές μέρος, μας είπε ότι προσέχουν πολύ, μας είπε ότι δεν είχε και πολύ κόσμο, δηλαδή είχαμε μια επικοινωνία πριν πάμε εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι μας είχε βάλει σε έναν εσωτερικό χώρο, ο οποίος αεριζόταν από παντού γιατί είχε τζαμαρία γύρω. Και ήμασταν σε ένα δωμάτιο, ας το πω, όλο μόναχοι, μόνο εγώ, οι φίλες μου και ο κουμπάρος μου. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Και σας αφήνω έτσι νωρίς, γιατί πρέπει όπου να είναι να ξεκινήσει η ρουτίνα του μπέμπι, να κάνει το μπανάκι του, να κάνει το γονατούς, να φάει το βραδινό του φαγητό. Θα παραγγείλουμε και εμείς κινέζικο σήμερα. Μου αρέσει πάρα πολύ η κινέζικη κουζίνα και ειδικά το σούσι. Οπότε αυτά από εμένα σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στο Instagram για περισσότερα, γιατί τρέχει και ένας διαγωνισμός, ο οποίος λήγει αύριο 1η του μήνα, με πολλά αντιλιακά. Οπότε αν θέλετε, μπορείτε να πάτε να πάρετε μέρος, να μην χάσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί καλοκαιράκι έρχεται, οπότε τα αντιλιακά τώρα είναι ό,τι πρέπει. Σας φιλώ γλυκά, τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Γεια σας.